ξανά. Ξανά, 용서해 주십시오. Από ό,τι καταλάβατε, το σημερινό βίντεο είναι για το handbook. Πήρα ένα handbook για τα γενέθλιά μου στην Αμερική. Η αλήθεια είναι ότι τα handbook είναι γενικά ακριβά, αλλά ευτυχώς το βρήκαμε στο τιμής. Κάποιος άλλος το είχε φορέσει και το είχαν. Το αγαπώ. Που τη βλέπετε, του έχω βάλει από μέσα να γίνει φουσκωτό. Λοιπόν, να τα πούμε. Καταρχήν, αγόρασα αυτό εδώ από το Amazon, αλλά δεν ήταν αρκετό. Οπότε σήμερα έκατσα και έφτιαξα μία ή δύο κατασκευή από τούλια που αγόρασα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το handbook και σήμερα θα μιλήσουμε για το handbook, τι συμβολίζει, πότε το φοράμε, τι χρώματα υπάρχουν στο handbook, γιατί αν έχετε δει ή αν έχετε πάει στην Κορέα και έχετε φορέσει το handbook, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα και θα μάθουμε ποια είναι τα original χρώματα και ποια είναι χρώματα τα οποία δεν υπήρχαν στην εποχή του Τζόσον. Αλλιώς το handbook λέγεται και Τζόσον Ότ, που σημαίνει ρούχα του Τζόσον. Δεν έχω τα παπούτσια, ούτε τις καλτσούλες και έχω στενοχωρηθεί, θα τα ήθελα πάρα πολύ. Δεν μπορώ και να γυρίσω γιατί έχω το μικρόφωνο. Λοιπόν, είναι τέλειο, το αγαπώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε τσούσο κλεισόλα χωρίς το handbook από εδώ και πέρα. Μπορέσω να κάνω μία υπόκληση, έτσι μεγάλη. Τι υπόκληση να κάνω, εγώ με ντυμένη πλούσια τώρα. Δεν κάνω υποκλήσεις. Υγεία μου, σκοτωθώ. Λοιπόν, το έχω. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Ναι, καλά. Έπρεπε να κάνω τα χέρια πρώτα. Ακούω κάτι να ανοίγει. The next day. Πάμε να μιλήσουμε για το πότε φοράμε το κορεάτικο handbook στην Κορέα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιστάσεις που μπορείς να φορέσεις κορεάτικο handbook και αυτές είναι οι εξής. Πρώτα είναι τα πρώτα γενέθλια ενός παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις Κορεάτες όταν το μωρό κλείνει το ένα έτος. Αυτό είναι γιατί στην παλιά εποχή πολλά μωρά δεν προλάβαιναν να κλείσουν το πρώτο έτος και πέθαιναν πάρα πολύ νωρίς. Έτσι, το πρώτο έτος ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί θεωρούσαν ότι τα παιδιά έφυγαν τον κίνδυνο, οπότε έχουν ζωή μπροστά τους. Οπότε και σήμερα πλέον, όταν τα παιδιά κλείνουν το ένα έτος, τα παιδάκια φοράνε handbook και οι γονείς μάλιστα φοράνε handbook και κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο είναι το εξής. Απλώνουν διάφορα πράγματα μπροστά από το μωρό και το μωρό πρέπει να το αφήσουν και να διαλέξει ένα από αυτά.
ό,τι επιλέξει το μωρό υποτίθεται πως είναι το μέλλον του. Ας πούμε για παράδειγμα, αν το μωρό επιλέξει ένα μολύβι, σημαίνει το μωρό θα ασχοληθεί με πράγματα που έχουν να κάνουν με επιστήμες, με τέχνες, με τέτοια πράγματα. Δεν είναι στάνταρ δηλαδή τα πράγματα που μπορείς να βάλεις μπροστά από ένα μωρό για να τα επιλέξει. Αυτό εξαρτάται από την κάθε οικογένεια και τι θέλεις να βάλεις εσύ και τι συμβόλιζε το καθένα. Άλλη περίσταση που φοράμε τα hanbok είναι στους γάμους. Αν έχετε παρατηρήσει, οι Κορεάτες κάνουν πάρα πολλών ειδών γάμους. Δηλαδή έχουμε τους θρησκευτικούς, έχουμε τους πολιτικούς γάμους, έχουμε τους παραδοσιακούς γάμους. Στον παραδοσιακό γάμο λοιπόν, οι Κορεάτες φοράνε hanbok. Το hanbok όμως που φοράνε στον παραδοσιακό γάμο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το hanbok. Το hanbok που φοράνε στον παραδοσιακό γάμο είναι το νηφικό hanbok, είναι πάρα πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και φοράνε αυτό. Επίσης, όταν κάνουν κανονικό γάμο, το ζευγάρι μετά το γάμο, όταν έρχεται στο τραπέζι, μπορεί να επιλέξει να φορέσει hanbok όπως αυτό και να περάσουν από τραπέζι σε τραπέζι να χαιρετήσουν τους καλεσμένους τους. Άλλη περίσταση που φοράμε hanbok στην Κορέα είναι όταν γιορτάζουμε το Chuseok, το οποίο είναι κάτι σαν την ημέρα των ευχαριστειών. Το Chuseok γιορτάζεται το φθινόπωρο, κυρίως τον Οκτώβρη, στα μέσα Οκτωβρίου, γιατί έχει να κάνει με το σεληνιακό ημερολόγιο. Αυτό που κάνουμε στο Chuseok λοιπόν είναι ότι η οικογένεια μαζεύεται, τρώνε κάποια φαγητά τα οποία είναι παραδοσιακά της ημέρας, όπως έχουμε και εμείς άλλωστε κάποια συγκεκριμένα φαγητά που τρώμε συγκεκριμένες μέρες. Και κάνουν σαν μνημόσυνο στους προγόνους, δηλαδή μνημόσυνο σε παππούδες, προπαππούδες. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι έχουν ένα τραπέζι, βάζουν πάνω κάποια πράγματα, φαγητά δηλαδή, τα οποία μάλιστα στο τραπέζι πρέπει να μπουν με συγκεκριμένη σειρά και είναι και συγκεκριμένα πράγματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Και μετά αυτό που θυμάμαι τουλάχιστον είναι ότι ανάβεις κάποια... Αυτά τα που μυρίζουν ωραία, ανάβουν αυτά, έχουν αλκοόλ και μετά πρέπει να κάνουν τις υποκλήσεις τελείως κάτω στο πάτωμα για αυτούς που δεν ζουν πια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο εννοώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπεις. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και μια τελείως διαφορετική εμπειρία από αυτά που ξέρουμε εμείς και έχουμε μάθει εμείς. Άλλη περίσταση που φοράμε hanbok είναι στο Solal. Μάλιστα στο Solal θα δεις τις ειδήσεις, αν ανοίξεις δηλαδή την τηλεόραση, αυτοί που παρουσιάζουν τις ειδήσεις φοράνε hanbok. Το Solal είναι η κορεάτικη πρωτοχρονιά ή αλλιώς και η κινέζικη πρωτοχρονιά, η πρωτοχρονιά δηλαδή βάσης ελληνιακού ημερολογίου. Πολλοί ρωτάνε μάλιστα αν οι Κορεάτες γιορτάζουν και τις δύο πρωτοχρονιές ή έχουν μόνο την κινέζικη πρωτοχρονιά. Γιορτάζουν και τις δύο πρωτοχρονιές, γιορτάζουμε δηλαδή την αλλαγή του χρόνου και γιορτάζουμε μετά κάπου τον Φλεβάρι, γιατί είναι κινητό πάλι, γενικά ό,τι έχει να κάνει με σεληνιακό ημερολόγιο δεν έχει στάνταρ ημερομηνία, γιορτάζουμε την κινέζικη ή κορεάτικη πρωτοχρονιά. Φοράνε όλοι hanbok, ειδικά τα μικρά παιδάκια. Η μεγάλη όχι και τόσο πολύ, αλλά μπορείς να το φορέσεις. Μαζεύεται όλη η οικογένεια, όλο το σόι, τρώνε πάλι φαγητά, πάλι κάνουν τα μνημόσυνα για τους προγόνους. Είναι πάλι μια έτσι όμορφη εμπειρία. Επίσης έχουμε και το σέμπεντον. Το σέμπεντον είναι ότι πας και εύχεσαι στους μεγαλύτερους να έχουν μια καλή χρονιά, κάνεις υποκλήσεις πολύ μεγάλες. Και στα παιδάκια οι μεγαλύτεροι που δέχονται την υπόκριση δίνουν φάκελο, έναν κόκκινο φάκελο παραδοσιακά με χρήματα μέσα. Τα παιδάκια τρέχουν για να κάνουν αυτό το έθιμο. Πάμε να μιλήσουμε από τι αποτελείται το hanbok. Συγκεκριμένα θα μιλήσω για το γυναικείο, γιατί μόνο γι' αυτό μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Αποτελείται λοιπόν από το τζόγκορι, που είναι αυτό εδώ, το γυλαίκο, και τσίμα, που είναι η φούστα. Πάμε να μιλήσουμε για τα χρώματα των hanbok και σίγουρα όσοι έχετε δει και η drama ή έχετε επισκεφτεί την Κορέα θα έχετε δει πάρα πολλά hanbok. Θέλω να πω συγκεκριμένα ότι στα και η drama συνήθως, τουλάχιστον για τα αντρικά hanbok, βλέπουμε πιο πολύ την χειμερινή φορεσιά, δηλαδή αυτό το μακρύ γυλαίκο που φοράνε στα και η drama χειμώνα-καλοκαίρι. Η πραγματικότητα είναι ότι φοριόταν μόνο το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι φορούσαν μόνο ένα πιο κοντό πλουζάκι και το παντελόνι από κάτω και όχι από πάνω αυτό το πανωφόρι που βλέπουμε. Αυτό ήταν για το χειμώνα.
Επίσης, για τα χρώματα, δεν υπήρχαν όλα τα χρώματα εκείνη την εποχή. Σίγουρα υπήρχε το μπλε, σίγουρα υπήρχε το κόκκινο, σίγουρα υπήρχε το πράσινο, υπήρχε το κίτρινο, υπήρχαν χρώματα, αλλά κάποια από αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι πιο πολύ μοντέρνα, δεν είναι δηλαδή τόσο κοντά στο παραδοσιακό. Επίσης, δεν φορούσαν όλοι χρωματιστά hanbok. Αυτοί που φορούσαν hanbok τα οποία είχαν χρώματα και φαινόντουσαν καλά υφάσματα, δηλαδή να ήταν μεταξωτά, να ήταν λίγο κάπως πιο προσεγμένα υφάσματα, ήταν οι πλούσιοι ευγενείς οι βασιλείς. Αυτοί οι υπόλοιποι φορούσαν από βαμβάκι και ήταν όλα λευκά. Δεν υπήρχε δηλαδή δυνατότητα και τα χρήματα για να βαφτεί το ύφασμα. Μάλιστα, όταν πρωτοήρθαν ξένοι στην Κορέα, τους έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι όλοι ήταν με λευκά ρούχα και έλεγαν οι άνθρωποι με τα λευκά. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Σίγουρα έχετε δει, όσοι βλέπετε κορεάτικα ντράμα, ότι υπάρχει... βλέπουμε δύο στυλ μαλλιών. Βλέπουμε δηλαδή την πλεξίδα και βλέπουμε και τον τεράστιο εντυπωσιακό κότσο με τα υπέροχα μπιχλιμπίδια που βάζουν στο κεφάλι, ειδικά αυτό το τεράστιο, το μακρύ, το μπίνιο. Αυτά, τι γίνεται. Όταν βλέπουμε κοπέλα η οποία έχει τα μαλλιά πλεξίδα κάτω, αυτό σημαίνει ότι αυτή η κοπέλα είναι ανήπαντρη. Ενώ όσες είναι παντρεμένες έχουν τα μαλλιά στον μεγάλο κότσο. Επίσης και οι άντρες την τότε εποχή, όσοι ήταν ανήπαντροι είχαν τα μαλλιά κάτω. Ενώ όσοι ήταν παντρεμένοι είχαν αυτό το κοτσιδάκι. Στα ντράμα έχουν κρατήσει να έχουν όλοι το κοτσιδάκι μαζί, όταν φοράνε δηλαδή το γκάτ, το καπέλο, το μεγάλο, έχουν όλοι το κοτσιδάκι, το βλέπουμε. Τότε όμως αυτό το είχαν όσοι ήταν παντρεμένοι. Οπότε μπορείς να ξεχωρίσεις αμέσως ποιος ήταν παντρεμένος και ποιος όχι. Επίσης, όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια που βλέπουμε στα μαλλιά ήταν κιόλας ένα σύμβολο πέραν του hanbok. Και αυτά στα μαλλιά ήταν ένα σύμβολο του να καταλάβεις αν ο άλλος έχει μια υψηλή θέση στην κοινωνία ή όχι. Μάλιστα, πάνω στο hanbok βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν διάφορα κεντήματα. Άλλες φορές είναι κάποια λουλούδια, κάποια ζώα. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία. Άλλα έχουν την σημασία του να έχεις μια καλή ζωή, άλλα ότι είσαι πλούσιος, άλλα το ότι θέλεις να κάνεις παιδιά. Δηλαδή, ό,τι κέντημα βλέπουμε πάνω στο ρούχο είναι οι ευχές και οι επιθυμίες αυτού που το φοράει. Και τώρα θα αναρωτιέστε αν οι ξένοι μπορούν να φορέσουν hanbok. Φυσικά και μπορούν να φορέσουν. Αν πάτε στην Κορέα και όταν πάτε στην Κορέα, σίγουρα θα επισκεφτείτε το παλάτι. Λοιπόν, γύρω το παλάτι, αλλά και σε άλλες περιοχές, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία νοικιάζουν τη στολή. Μάλιστα, αν νοικιάσετε τη στολή και την φορέσετε, μπορείτε να μπείτε δωρεάν στο παλάτι και σε άλλα μουσεία, χωρίς να πληρώσετε τίποτα στην είσοδο. Και πραγματικά αξίζει, γιατί θα βγάλετε υπέροχες φωτογραφίες στο παλάτι και θα είναι σαν να είσαστε μέρος αυτού. Τα είχα να πω για το hanbok. Έτσι, λίγο γενικά πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει το hanbok μου. Ελπίζω όταν πάτε Κορέα να το φορέσετε και εσείς και να το ευχαριστηθείτε. Και ελπίζω όσοι έχετε ήδη hanbok να σας έδωσε μια ιδέα για να το κάνετε λίγο πιο όμορφο. Like και subscribe, συψιό. Τα λέμε, γεια σας.